Μέχρι στιγμής μικρός αριθμός εργαζομένων του νοσοκομείου της Καρδίτσας έχει εμβολιαστεί. Ο εμβολιασμός άρχισε τη Δευτέρα και μέχρι σήμερα το πρωί είχαν εμβολιαστεί 26 άτομα. Τη Δευτέρα έγιναν περίπου 15 εμβόλια. Εχθές είχαμε περίπου 11 εμβολιασμούς. Ο στόχος είναι να φτάσουμε στο σύνολο του προσωπικού. Σήμερα έχουμε ενημέρωση του προσωπικού στο αμφιθέατρο του νοσηλευτικού. Εκτιμώ ότι τις επόμενες ημέρες ο ρυθμός εμβολιασμού θα είναι σαφώς μεγαλύτερος. Σήμερα έγινε ενημέρωση προς το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιδρύματος και αύριο η ενημέρωση θα συνεχιστεί με τους γιατρούς. Το νοσοκομείο το καλοκαίρι παρήγγειλε 1.180 εμβόλια. Είναι για το σύνολο του διοικητικού, νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας, καθώς και ασθενείς από ομάδες υψηλού κινδύνου, οι οποίοι παρακολουθούνται από το νοσοκομείο. Είναι νεφροπαθείς, τα παιδιά που είναι στη μονάδα μεσογειακής αναιμίας και κάποιοι ασθενείς που παρακολουθούνται από το πνευμονολογικό ιατρείο του νοσοκομείου. Αυτά τα εμβόλια στο σύνολό τους ήταν 1.180. Υπάρχουν και περίπου 40-50 εμβόλια παραπάνω. Την προηγούμενη εβδομάδα παραλάβαμε 1.000 εμβόλια. Την Παρασκευή παραλάβαμε και τις σύρυγες των εμβολίων. Τη Δευτέρα παραλάβαμε και τις οδηγίες για τον τρόπο που γίνεται το εμβόλιο κτλ. Και έχει αρχίσει από τη Δευτέρα ο εμβολιασμός.